Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, είμαστε εδώ για το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, της βραδιάς, μεταξύ Beer and Roll και Net Rippers. Αργήσαμε λίγο, πήγε 11 και πήγε 11. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Πρώτη κατοχή στο match είναι για τους Beer and Roll. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει σήμερα με μια αναμέτρηση. Λεποτέσεις, θα περάσει το κέντρο στο όριο στα 8 δευτερόλεπτα. Κρατάει την μπάλα ο Λεποτέσεις, δίνει στον Kevin. Kevin βγάζει στον... για χαλή, δεν μπορεί αυτό να το κοράρει, μάγκες των σημαντών. Την μπάλα για τους Net Rippers με τον Τζίφο, ο οποίος έχει την μπάλα, του βγάζει στην γωνία. Και τώρα ο Θωμαίδης θέλει να παίξει isolation. Τζίφος, σουτάρει για τρεις, αλλά Τζίφος. Καλό, ε. Λεμποτέσεις, μαζεύει το ριμπάμπ. Φάουλ κερδίζει ο Λεμποτέσεις. Λεμποτέσεις με την μπάλα. Κρατάει, κλείνεται. Πολύ καλή άμυνα. Και ο Τάκης ελευθερώνει για τον Τσιρόνι. Ο Τσιρόνις, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Σίγουρα καλύτερο παίξω από τον αδερφό του. Δεν τίθεται ζήτημα. Ο αδερφός του παίζει στους Runners and Gunners. Έχει παίξει και ο ίδιος στους Runners and Gunners. Και Star. Λεμποτέσεις για τρεις. Άστοχος, κακό σουτ, κουβλό. Ο Μαΐδης στέκεται, βγάζει τον Τζίφο. Θα βγάλει και πάλι έξω ο Μαΐδης με πάρα πολύ χώρο μπροστά του για τρεις. Βεβαίως 3-0 το πρώτο καλάθι που μας έρχεται για τους Net Rippers. Λεποτέσεις. Θωμαίδης περνάει, βγάζει έξω. Τζίφος είναι πάρα πολύ καλός στέρ, 0-2 όμως. Ο Τάκης ψηλά θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα γυρίσει με το ένα χέρι, άστοχος. Για χαλή στο rebound. Η μπάλα πάει στα χέρια των του Λεποτέσι. Πολύ καλός παίχτης ο Λεποτέσις. Kevin. Ο χρόνος θα πάει στα 14. Θέλω να τρέξω τώρα την ευθύνη. Τζίφος. Ζώτος, καλή πάσα. Τζίφος αυτή τη φορά δεν θα εκτελέσει. Θα βγάλει έξω στον Θωμαίδη. Θα πάει με το φλότερ. Δεν θα εκστοχίσει. Είναι άτυχο η μπάλα με τριπλή αναπήδηση. Πέφτει εκτός. Λεμποτέσεις για τρεις. Άστοχος. Θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Λέβαια.
for the bound. Ο Κέβιν δεν επιλέγει να βρει το Μιτσιμπόνα, θα στάρει και θα στοχίσει. Ο Τάκης στο αμυντικό rebound. Τάκης Τσιρώνης χαμηλώνει, πάει προς τα μέσα, πάρα πολύ ωραία δημιουργία. Ο Ζώτος πετάει την μπάλα με ένα περίεργο στυλ. Υπάρχει ανανέωση του χρόνου, ελεύθερο σουτ, μέσα. Τίτλου λεποτέσει για Χαλής μέχρι μέσα. Βήματα, σωστά. Έκλεψε ούτως ή άλλως την μπάλα ο Τάκης, οπότε μικρή σημασία έχει. Φάουλ δεν υπήρχε. Αλλά 2-6 το σκορ, πολύ χαμηλό σκορ στο σύστημα. Τάκης, ωραία πάσα. Κι άλλο ελεύθερο σουτ, ούτε τώρα ο Τζίφος. 2-6. Τρέχει ο Λεμποτέσης. Πάει μέσα, βγάζει έξω τον παίχτη του Παπαθανασόπουλο. Για Χαλής, για 3. Άστοχος και αυτός. Ψηλότερα όλο ο Χωμαΐδης. Κοιτάξτε πως πηδάει πρώτος και κερδίζει την κατοχή. Ελεύθερος Τσιρώνης. Θα το πάρει πέναλτι, το χασε. Καλή επιλογή, καλό σου. Κοιτάξτε ο αδερφός του πως σηκώνεται και τον χειροκροτεί. Τι αγαπημένο αδερφάκια. Γλυκ. Για Χαλής. Ένα σουτ 3 πόντων. Πολύ κακό από τον Θεοδωρόπουλο. Η μπάλα και πάλι για τους Νετρίπερς. Εδώ ο Βασίλης Τσιρώνης βρίσκεται εδώ με την κοπέλα του, φαντάζομαι, για να είναι έτσι αγκαλίτσα. Πολύ ωραίο ζευγάρι, από τα ωραία ζευγάρια του μπασκετάκι. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Ο αδερφός και η κουνιάδα του Ανδρέα Τσιρώνη. Συνεχίζει το παιχνίδι. Σεργιάννης για τον Τζίφο. Και πάλι για 3, Τζίφος και εδώ. 0-5. Τσιρώνης παίρνει φάουλ. Εδώ αν πήγαινε να εκτελέσει. Έχουμε εδώ επιθετικό φαουλ. Παπαχριστόπουλος πέρασε το παιχνίδι για να δώσει κάτι διαφορετικό στην ομάδα του. Λεποτέσεις. Παπαθανασόπουλος αλλάζει με τον Παπαχριστόπουλο. Εκτελεί για 3. Ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος είναι ένας παίκτης που με το μακρινό του σουτ μπορεί να αλλάξει το momentum, να δώσει πράγματα στην ομάδα του. Προς το παρόν είναι άστοχος. Στην πρώτη
Το απόπειρα Σεργιάννης, πολύ έξυπνη πάσα προς τα μέσα. Το Κοσμοτός γυρίζει, δεν μπορεί. Λεποτέσεις. Πέρασε Λεποτέσεις. Έφτιαξε το ρήγμα. Θεοδωρόπουλος ελεύθερος, δεν θα εκτελέσει. Τζίφος, ωραία, περνάει την μπάλα χαμηλά στον κοπ, ο οποίος βγάζει στο Τζιρόνι. Τζιρόνις μέχρι μέσα, άτυχος. Ο αδερφός του αντιδράει και πάλι και τώρα χειροκροτεί, επεφημεί το αίμα του. Ζερβός. Μόλις δύο πόντους έχουν σκοράρει, beat and roll. Δεν το έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο, είναι τρίτος και τι αυτό είναι θέμα. Ζερβός πάει να βάλει ένα απίστευτο καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Κοσμοτός, έλα τρέξει. Κοσμοτός μέχρι μέσα. Πάπα, η μπάλα είναι για τους Τρίπερς. Σουτ, rebound από τον ίδιο που κάνει ένα φοβερό μπλονζόν, αλλά τελικά ο Παπαχριστόπουλος αυτός που τόσο στην κατοχή. Θεοδωρόπουλος με ισοϊψή αντίπαλο βγάζει έξω, Ζερβός για τρεις, ούτε αυτό, η μπάλα είναι για τους Τρίπερς. Τάκης δίνει οδηγίες από πάγκο, λέει χαρακτηριστικά να γυρίσει μπάλα. Τον ακούσατε, ίσως πέρασαν ήχοι στους δέκτες σας. Φάουλ παίρνει ο Κοκμωτός για βολές. Μετά το επιθετικό rebound, ο Κοκμωτός ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις στο κομμάτι αυτό. Στη γραμμή έξω η πρώτη, παραμένει το 2-6. Για τον Παπαχριστόπουλο, στάρ για τρεις, άστοχος. Ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος όλοι γνωρίζουν ότι είναι πηγή κινδύνου απ' έξω και μέχρι στιγμής δεν του δίνει πολύ χώρο. Βήματα από τον Τζανί, δεν είμαι σίγουρος εδώ. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Χριστόπουλος για τον Παπαθανασόπουλο. Κλείνεται, κακή πάσα, δεν μπορεί να συγκρατήσει τον Παπαθανασόπουλος. Περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια του. Είναι Τρίπερς οι οποίοι στην άμυνα τα πηγαίνουν υποδειγματικά. Έχουν πνίξει τους beat and roll. Την ίδια στιγμή όμως έχουν χάσει ευκαιρίες να μεγαλώσουν τη διαφορά. Οι δικές τους επιθέσεις είναι πολύ πιο ορθολογικές. Θα μπορούσαν το συν 5 να είναι πολύ μεγαλύτερο. Τώρα Τζανίς ξεκινάει νομότυπα την κίνησή του και σκοράρει. 2-9.
Έκλεψε ο Κοκμωτός. Πάσα χαμηλά. Τελειώνει ο χρόνος. Τέλος πρώτης περίοδου, 2-9 το σκορ. Γυρίζουμε σε λίγο. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτόν που έχει γίνει. Γυρίσαμε στο παιχνίδι μας. Ούτε τα στοιχειώδη. Ο Μαΐδης με την μπάλα. Σε Γιάννης κλείνεται, βγάζει έξω. Και χτύπατε χαμηλά. Ζανής για τρεις. Είναι άστοχος, rebound όμως εξαιρετικό για τους Red Reapers. Και ναι, ευκαιρία με Σεργιάννη, όχι. Rebound. Την μπάλα φτάνει στο χέρι του Παπαχριστόπουλου. Λεμποτέσης πέρασε. Έφτιαξε ένα ρήγμα. Σούτα από τη γωνία. Είναι airball, νομίζω αλλοιώθηκε κιόλα στο Μαΐδης, layup 11-2 συγγνώμη για τους Red Reapers. Υποδειγματικός συνδυασμός. Ο στάρισμα από το Λεμποτέση, βγάζει έξω. Ψάχνουν να βρουν κάποιες σταθερές τώρα στο παιχνίδι τους. Ο Ζερβός παίρνει ένα φάουλ. Οι beat and roll, οι οποίοι σε 11 αγωνιστικά λεπτά δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Πολλές έχει ο Ζερβός τώρα. Σε ένα κρίσιμο σημείο για να μην αφήσουν άλλο να ξεφύγουν οι beat and roll τους Net Reapers. Βάζει την πρώτη. 3-11. Δεύτερη βολή για τον Ζερβό. Ορειβατική και εύκολη. Ζανής πέρασε. Ένα δύσκολο σουτ, άστοχο. Το μπάουντ επιθετικό. Τασόπουλος για τον Ζανή. Πάει στο ανάποδο, λέει, βήματα από τον Μάνο Ζανή. Δεύτερη φορά που υποκύπτει στην παράβαση βημάτων. Ένας εμβληματικός παίκτης για την ιστορία των Net Reapers. Σημαία για την ομάδα. Ο Ζερβός θα πέσει στο παρκέ, υπάρχει φάουλ από τον Τζανί. Θα του δώσει ποτικά το χέρι. Πολύ όμορφη στιγμή, αυτό είναι το μπασκετάκι. Ζερβός. Λεμποτέσεις. Για καλή. Πέρασε. Μέσω τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο. Λιπάω το Πλειοστόπουλο. Σεργιάννης. Σεργιάννης πέρασε. Τζανής για τρεις μέσα. 4-14. Είναι τρίπερς. Δεν έχουν θέληξη με την απόδοσή τους επιθετικά, αλλά τουλάχιστον κάνουν τα βασικά. Γιατί οι beat and roll δεν τα κάνουν. Ζερβός, ωραία, πάω στο Μιτσιμπόνα. Ένα ωραίο pick and roll επιτέλους, goal foul. Πρώτη φορά απόψε που φτιάχνουν κάτι αξιόλογο.
επιθετικά η Beer and Roll, ένα ωραίο καλάθι που ήταν προϊόν μιας καλής συνεργασίας και τελείωσε τη φάση ο Μητσιμπόνας. Στα 14 Θωμαΐδης. Πάρα πολύ ωραία υπάρχει στο ψηλό και φοβερό το στόπ του Μητσιμπόνα. Πάνω στον αντίπαλό του, φοβερή φάση από τον σέντερ τον Beer and Roll. Τζανής δυσκολεύεται, βρίσκει τον Τασόπουλο. Σεργιάννης κλέβει ο Λεμποτέσης. Δεν υπήρξε μπροσπίσω. Τζανής πέρασε από την baseline. Ωραία πάσα. Ούτε τώρα πέρασε το καλάθι από τον Σκιάκο. Εφουδιασμός με γιαχαλή. Μπάλα είναι για τους Beer and Roll. Μπόνας κάνει το καλάθι, εξεπαφής. Τζανής θέλει να τρέξει. Τάκης. Τζανής για τρεις. Άστοχο. Κιάτος σε ένα επιθετικό rebound, το οποίο δεν μπορεί όμως να το εκμεταλλευτεί εν συνεχεία. Λεποτέσεις. Πέρασε. Παίρνει φάουλ για βολές. Μέσα η πρώτη από τον Λεμποτέση. Έξω η δεύτερη παραμένει στο 24. Σεργιάννης κάνει βήματα. Πέρασε για χαλή σαν άποδο drive, βάστοχα. Ο Τάκης στο rebound. Ο Μαΐδης. Και σαν να αλλάζει κάπως το momentum, τουλάχιστον αμυντικά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι Beer and Roll. Ο Λεμποτές είναι ο κινητήριος μοχλός τους. Ζερβός, περιμένει ο Γιαχαλής, πάει ο Ζερβός, τον κόβει ο Θωμαΐδης. Ποντος
Ζήφος, ο οποίος ξεκίνησε 0 στα 5, βγήκε λίγο έξω, καθάρισε το μυαλό του και βλέπουμε την επίδραση κατευθείαν. Στο 17. Λεμποτέ σκοράρι. Σεργιάννη στην άλλη πλευρά για 3. Για Χαλής θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά, η πάσα χαμηλά. Λεμποτές. Για Χαλής περνάει, Παπαθανασό. Καλύτερο τρόπο απαντούν στο σερί των beer and roll. Η απάντηση έρχεται διεκτικός Βερβού. 16-20. Το παιχνίδι σαφώς και στη δεύτερη περίοδο έχει γίνει πολύ πιο ευχάριστο από αυτό το πράγμα που είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Φάουλ μόλις το πρώτο μαδικό. Σιρώνης. Ζήφος, Σιρώνης. Πέρασε. Ωραία η πάσα του Τάκης για 2. Όχι, θα το. Καλή επίθεση, κακό το αποτέλεσμα. Κακό το τελικό σου από Τάκη. Για Χαλής για τον Ζερβό. Περιμένει ο Κέβιν. Ελεύθερος ο Κέβιν και αυτός για 3. Κακό σου τα μπλαδούρα. Σιρώνης. Πάσα για τον Κοκκιμωτό που είχε φύγει στην άλλη πλευρά. Κοκκιμωτός παίρνει το φάουλ δεύτερο μόνο. Διαμαρτύρεται ο Κέβιν. Δυνατό τσεκάρισμα με το σώμα. Σωστή υπόδειξη. Επαναφορά από την baseline, Σιρώνης. Πέρασε. Πολύ ωραία κίνηση. Καλά. 22. Υπέροχη προσπάθεια από τον Τσιρόνι που καίει. You are on fire, my man. Λεμποτέσεις. Περνάει, κόβεται από τον Τάκη. Δεύτερη προσπάθεια, παίρνει φάουλ. Διαμαρτύρεται το Λεμποτέσεις ότι το φάουλ είχε γίνει νωρίτερα, όπως και να έχει βολές. Λεμποτέσεις μέσα. Μέσα και η δεύτερη. Τα 8-22. Ζήφος.
τρίποντο. Ο Τζίφο παίρνει και πάλι φωτιά. 18-25. Για Χαλής. Airball. Νομίζω όμως ότι θα αλλάξει η απόφαση. Δεν ξέρω αν θα γίνει challenge. Δοκιμωτός. Δύσκολη φάση, παίρνει φαουλ. Νομίζω δεν υπάρχουν πολλές. Πάει 12 παρά 4, να πω μία. Απ' έξω η μπάλα βέβαια για τους The Trippers, αλλαγή για τους Beer and Roll. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Θεοδωρακόπουλος. Ποιος θα βγει? Τώρα είναι έξι στο παρκέ, τώρα το καταλαβαίνει και βγαίνει ο Κέβιν. Το κοιμωτός το επαναφέρει. Θα δώσει το τζιρόνι. Ο Μαΐδης. Τάκη. Γυρίζει, δεν σκοράρει. Αμυντικό από τον Παπαθανασόπουλο και τώρα Λεμποτέσου. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Για Χαλής, το ζυγίζει, το παίρνει με ταπλό. Απίστευτο σουτ για δύο, ήταν πατούσε τη γραμμή, 20-25. Φοβερό καλάθι με πολύ μεγάλη δόση τύχης εδώ για τον Για Χαλής. Ο Μαΐδης, πάρα λίγο να πέσει. Βρίσκει τον Τζίφο και πάλι για τρεις ο Τζίφος. Airball αυτή τη φορά. Ο Τζίφος, ο οποίος του δίνει και καταλαβαίνει σήμερα, έχει αν έχω μετρήσει στα 2 στα 8. Μπορεί και 2 στα 9. Από μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα, αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά. Ό,τι στηρίζει το οδηγεί στις βολές. Λεποτέσεις. Θα περάσει. Ωραία δημιουργεί ένα ρήγμα. Βγάζει τον Θεοδωρακόπουλο. Δεν εκτελεί το πρώτο χρόνο. Οπότε πρέπει να φτιάξει κάτι άμεσα από την αρχή. Υπάρχει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στον πάγκο των Beer and Roll. Κοκμωτός στη γραμμή. Θα ευστοχίσει 20-26. Και τώρα υπάρχει επίθεση 3 δευτερολέπτων για τους Beer and Roll, γιατί η κατοχή ήταν δικιά τους. Α, όχι, ζητώ συγγνώμη. Ναι. 3 δευτερόλεπτα. Ζερβός θα επαναφέρει. Και στη συνέχεια θα έχουν. Καλά, 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 καλά
Γιωργός, λεποτέσεις. Θα πετάξει την μπάλα. Δεν θα ευστοχίσει, τελευταία επίθεση. Πρώτο ημίχρονο είναι αυτή, κλέβει ο Λεμποτέσης του μπάλα από τον Τζιρόνι. Και τώρα θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πάει στο drive, δεν θα σκοράρει. Τελειώνει κάπως έτσι το πρώτο ημίχρονο με σκορ 20-26. Γυρίζουμε σε λίγο. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στο Προμηθέας Park. Παπα Χριστόπουλος θα επαναφέρει. Θα δώσει το Λεμποτέση. Και από τα χέρια του θα ξεκινήσει η πρώτη επίθεση του δεύτερου μέρους. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Beer & Roll, 20-26 το σκορ. Φυσικά δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι το παιχνίδι παίζεται στα ίσια. Πάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Θεοδωρακόπουλος πέρασε, θα πάρει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Σε πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. Και ο Τζανής στην πρώτη επίθεση των Ρίπερ. Το παιχνίδι, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το πλασάρισμα των δύο ομάδων και για τη μάχη που δίνουν να μπουν στα play-off. Είναι σε παρόμοια μοίρα. Πάω τώρα για την Βεζιάκος. Μέσα η πρώτη. Και από Σεργιάννη στο μάτι βολέ. Λεμποτέσεις στη γραμμή. Μέσα στην πρώτη. Κοσιδίκοσιεφτά. Κοστρία. Μειώνει στους τέσσερις. Δεν πήρε μπρο, Λουτζάνη. Τζίφορ. Για τρεις. Μέσα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Τζίφορ. 3-9. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από ένα σημείο έχω χάσει και το μέτρημα. Στο πόσα έχει πάρει ο Τζίφος. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Στο παιχνίδι περνάει ο Τσιρόνης αντί του Τζανί. Καθυστερεί, βρίσκεται τώρα στο Θεοδωρακόπουλο. Παπα Χριστόπουλος από πάρα πολύ μακριά το παράκανε το μετρικό. Τσιρόνης θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Αφήνει στο Τάκη, στον Τζίπο, συγγνώμη. Τσιρόνης εξετάζει τις επιλογές του. Πολύ όριμο παιχνίδι μέχρι στιγμής από τον Τσιρόνη. Καλή πάσα στον Τζίπο και αυτός πλέον το βλέπει σαν Βαρέλι. 23-33. Γυρίζουμε σε λίγο. Όχι.
Όχι, δεν υπάρχει time out, συνεχίζουμε. Δικό μου λάθος. Λεμποτέσεις. Κρατάει. Κοιτάζει το καλάθι και πυροβολεί. Αστοχή rebound από τον Τζίπο. Ο οποίος είναι ο πιο επιδραστικός σε όλους τους τομείς στατιστικής μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Τσιρώνης και αυτός πολύ καλό μάτς. Σειρά το Τσιρώνη, νομίζω έπρεπε να το πάρει εδώ. Θα πάει μέσα. Εδώ πολύ κακό το τελείωμα. Από τον Τασόπουλο. Λεμποτέσεις. Φοβερό deflection από τον Τασόπουλο, δύσκολο σουτ από τον Θεοδωρακόπουλο, επιθετικό rebound, την μπάλα δεν θα πέσει μέσα. Τρέχει ο Γιάκος, καλύπτει πιο πολύ σαν στόπερ στο ποδόσφαιρο Μητσιμπόλος εδώ. Και κατοχή είναι και πάλι για τους beer and roll που χρειάζονται σκορ. Τζίφος για τον Τζιρόνι. Τζιρόνις το παίζει μακριά ο Λεποτέσεις. Τζιρόνις μπαίνει μέσα και βάζει ένα εκπληκτικό καλάθι. Τρύπησε στα πιο αργά πόδια του Μιτσιμπόνα. Πήρε την επαφή και μπήκε μέχρι μέσα. 35-23. Πάρα πολύ καλό μάτσο από τον Τζιρόνι. Έχει πάρει ό,τι του δίνει η αντίπαλη άμυνα. Εδώ ο Λεποτέσεις βάζει ένα goal foul. Ο Τσιρόνης φαίνεται να έχει δεχτεί ένα χτύπημα στη μύτη. 25-35 από τον Λεμποτέση. 25-35. 25-35 έχει γίνει το σκορ. 25-35. Το σκορ. Λεμποτέσο στο χ. Τσιρώνης. Έχει ψυχολογία. Εδώ ήταν καλό, αλλά άστοχο το σουτ. Σεργιάννης. Σεργιάννης στο rebound. Θέλει να μπει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα είναι για τους Detroiters. Έβγαλε και το παραδέχεται ο Παπαθανασόπουλος. Υποτικά γιατί αυτό το σφύριγμα λίγο έλειψε να πυροδοτήσει αντιδράσεις, αλλά ο Παπαθανασόπουλος παραδέχεται ότι αυτός έβγαλε την μπάλα. Σεργιάννης. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Το εκβίασε ο Σεργιάννης. Κέβιν. Για να δούμε. Λεμποτέσεις. Περνάει. Γκολ φάουλ. 27-35. Πανηγυρίζει έξαλα ο Λεμποτέσεις. Έχει δρόμο το παιχνίδι. Ο Λεμποτέσεις είναι ο καλύτερος παίκτης στον beat and roll. Όχι μόνο σήμερα. Γενικότερα μέσα στη σεζόν. Ο Βασίλης Τσιρώνης εμψυχώνει τον αδερφό του που έχει κάνει ομολογουμένως μια πολύ καλή εμφάνιση. Λεμποτέσεις τη βάζει 28-35. Πάσα έξω στο Σεργιάννη. Τάκης χαμηλά, δέχεται ένα χτύπημα από το γιαχαλί. Ακούσιο το φάουλ του γιαχαλί, απλά το βρήκε με λίγη δύναμη τον αντίπαλο στο πρόσωπο. Είναι μάτσο με πάρα πολύ σωματική επαφή. Yeah.
Λεμποτέσιος. Για Χαλής. Πάλι για 35-31. Γύρω στο επιστροφή στο παιχνίδι μας. Ο κύριος Καμίτσος έχει πάρει φόρα και σε λίγο θα δώσει τεχνική ποινή και σε μένα. Το παιχνίδι αρχίζει και πάλι. 31-35 το σκορ. Πήγε να δώσει έξτρα πάσα, αλλά δεν υπήρχε παίκτη στη γωνία, οπότε διάλεξε το Μαΐδη. Τυρώνης, φοβερή τάπα, απίστευτη τάπα του Μιτσιμπόνα. Κατεβάζει το γενικό. Το highlight της βραδιάς. Λεμποτέσεις. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ, πρέπει να προσέξει ο Τυρώνης. Γυρίζει ο Λεμποτέσεις, δεν σκοράρει, βγήκε η άμυνα. Τυρώνης. Περιμένει ο Τζίφος στη γωνία. Δεν μπορούσε να το πω. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Τζίφος, δικό μου λάθος. Ήταν ο Ζώθος. Τώρα είναι ο Τζίφος. Ο Μαΐδης. Πρέπει να φτιάξουν κάτι άμεσα. Λέει απάστοχα από τον κουμωτό. Ωραία προσπάθεια, κακό τελείωμα. Το παιχνίδι πλέον έχει, θα λέγαμε, γυρίσει το momentum και πλέον οι beat and roll πατούν πολύ καλά για Χαλής. Λεμποτέσεις. Σουτάρει για δύο για Χαλής, όχι. Τυρώνει. Πάει μέσα, παίρνει φάουλ για βέλος. Ωραία προσπάθεια από τον Τσιρόνι, ενώ έχει πέσει λίγο άγαρμπα ο Γιαχαλής. Θα σηκωθεί ο Γιαχαλής. Βολές έχουμε για τον Τσιρόνι. Τσιρώνει στη γραμμή. Oh. 31-36 από τον Τσιρώνη, ο οποίος φτάνει τους 8. 8 δεν έχει. 8 έχει. Η δεύτερη άστοχη, αλλά η κατοχή είναι για τους Reaper. Θετικό φάουλ τώρα. Τεχνική ποινή
Άρα στις βολές τώρα είναι ο Ζαρμπός για διαμαρτυρία. Έξω στη βολή. Χριστόπουλος περνάει, τι βάζει ο άνθρωπος. 33-36. Άστοχο. Το Μαΐδη στο rebound. Πέρασε. Σιρώνες, η μπάλα είναι για τους Νετρίπερς. Αλλά οι beer and roll το έχουν γυρίσει το φύλλο. Φαίνεται πλέον. Επαναφορά λοιπόν με τον Τσιρώνη. Φτάρει για τρεις, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μάχες για ένα rebound. Τελικά η μπάλα καταλήγει στους Πίρεν Ρόλ. Ζερβός. Ζερβός πήρε ένα screen και εκτέλεσε. Όχι, rebound από τον Ντοκουμωτό. Μοτός για τρεις. Ο Παχανοσόπουλος στο αμυντικό, στο αμυντικό rebound. Λεμποτές του φεύγει μπάλα. Είναι για τους Reapers. Εδώ τι έγινε, ο Λεμποτές ήθελε να παίξει hand-off με τον Kevin. Ωστόσο υπήρξε λάθος συνεννόηση μεταξύ των δύο παιχτών. Αλλού κινήθηκε ο Kevin, αλλού είχε στο μυαλό του να δώσει την μπάλα ο Λεμποτέσης. Οπότε κατοχή περνάει και πάλι στους Net Reapers. Τσιρώνης, θέλουν σκορ μετά από ώρα για να πάρουν μια ανάσα. Η μπάλα στη γωνία στον Θωμαίδη, Κοκμωτός. Βήματα καθαρά βέβαια. Χριστόπουλος για τρεις, όχι. Υπάρχει τώρα φάουλ. Όχι, υπάρχει διακοπή γιατί υπάρχει παίξη πεσμένο. Κι άλλος παίξης έχει πεσμένο τώρα. Thank you.
τριών πόντων. Τώρα άστοχο, rebound αμυντικό από τον Τζανί. Παχόπουλος, Ράκης, Τσιρόνης, δεν το πήρε, δίστασε. Υπάρχει ψυχολογικό θέμα τώρα για τους Clippers. Χαμηλώνει ο Τσιρόνης, κάνει λάθος. Βλεπωτές θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Για Χαλή, ωραίο το deflection, που μπάλα ένα απ' έξω. Για τους beer and roll. Ο Παθανασόπουλος μπροστά, η beer and roll. 37-36, γυρίζουν το μάτς. Με τον Παπαθανασόπουλο κοιμήθηκε η άμυνα στην προφορά. Κομωτός. Τζανής για τρεις στη λήξη του χρόνου. Εξαιρετικό rebound. Ο Κομωτός δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Τασόπουλος ούτε αυτός. Το Μαΐδης τέλος του χρόνου. Ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο για να μάθουμε τον τελικό νικητή. Βολές, βολές έχουμε. Στα 37 με το Σεργιάννη. Για Χαλή. Πέρασε. Πολύ δυνατή με την ωραία σταστή, αλλά κλέβει ο Ζερβός. Φάουλ τώρα κερδίζει ο Θωμαΐδης. Εννιά και εννιά για το φινάλε. Ζερβός με την μπάλα στα χέρια περνάει, drive του Ζερβού. 39-38 και πάλι μπροστά. Yeah.
την πήρε ρόλ. Ο Μαΐδης. Πέρασε ο Κοκμωτός. Airball το layup. Μόνο ταμπλό. Τώρα πλέον την πήρε ρόλ. Έχουν σύμμαχο το προβάδισμα αλλά και το momentum. Και έχουν την ευκαιρία να πάνε και στους 4, αλλά είναι άστοχο το σκουτ από τον Ζερβό. Γρήγορα στην άλλη πλευρά από τον Θωμαΐδη. Run and gun το match, ο Θωμαΐδη σκοράρει. 39-40. Πολύ ωραία προσπάθεια. Λεμποτέσι. Λεμποτέσιος θα πάρει την μπάλα. Ποστάρει το πληρώνει. Κερδίζει ο Παπαθανασόπουλος. Παθανασόπουλος βάζει τη μία, 40 όλα. Σεργιάννης. Κλέβουν την μπάλα, Θεοδωρακόπουλος πάει στο drive, το χασε. Απίστευτα πράγματα. Γελάει μέχρι και ο διαιτητής. Με αυτά που βλέπουμε σήμερα. Σουτάρι για δύο, αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό από το Λεμποτέσι. Μπήκαμε στα τελευταία 7 λεπτά της αναμέτρησης. Παιχνίδι που μακάρι να μην τελειώσει ποτέ. Λεμποτέσι για τρεις, άστοχος. Ανοιχτό γήπεδο, G-Force. Δεν έδωσε την μπάλα. Και φάουλ τώρα. Απ' έξω η μπάλα για τους Nets. 40 όλα. Οι Nets, οι οποίοι είχαν πάρει διαφορές διψήφιες στο πρώτο ημίχρονο, με την πάροδο του χρόνου όμως η βελτίωση των beer and roll είναι θεαματική και σε άμυνα και σε επίθεση και μοιάζουν αυτή τη στιγμή να πατούν καλύτερα, αλλά τα πάντα είναι ανοιχτά. Το Μαΐδη στάρ για τρεις, αστοχή. Μπόνας, Καθανασόπουλος, κάνει λάθος. Τα λάθη από τον Τζιάκο σε σημαντικό σημείο. Για Χαλής πέρασε, δεν μπορεί να πάει απέναντι σε όλο τον κόσμο, κόβεται. Και τώρα στην άλλη πλευρά ο Τζίφος. Κοιτάξτε εδώ τι μάχες γίνονται. Και οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ. Ίσως το σημερινό παιχνίδι να σημάνει πάρα πολλά στη μάχη που δίνουν και οι Nets αλλά και οι Beer & Roll για να μπουν στα play-off. Τζίφος
Είναι καλό Στερ, άφησε ένα σούτ για να δώσει το Στεριάννη που πήγε για το φλόουτερ, αστόχησε. 5 λεπτά και κάτι για το φινάλε. Λεμποτέσης, περιμένει ο Θεοδωρακόπουλος. Λεμποτέσης διάβασε την άμυνα, πέρασε, δεν μπορεί να σκοράρει. Ριμπάουντ του Τσιρόνι και τώρα έχει φύγει στην άλλη πλευρά ο Τζίπος. Ωραία που περνάει ο Τσιρόνης. Σεργιάννης, περιμένει ο Τσιρόνι, στο Μαΐδη, συγγνώμη, δεν δίνει την μπάλα. Τσιρόνης, 10 δευτερόλεπτα. Περιμένει και ο Τζίπος. Γιατί μεταφορά είναι, αλλά εδώ ο Τσιρόνης και μπορούσε να σουτάρει και είχε τον Τζίπο ακροφωνισμένο τη 45. Εδώ είναι ένα σημείο που αυτό το λάθος μπορούσε να αποφευχθεί. Είμαστε εδώ για την επανέναρξη του παιχνιδιού, 40-42. Λέτε να έχουμε και καμιά παρατασούλα. Για να δούμε. Μακάρι. Τι πιο ωραίο από το να περνάς τη νύχτα σου βλέποντας beer and roll εναντίον με trippers. Λεμποτέσεις. Φάουλ. Και βολές. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λεμποτέσης λοιπόν έχει την ευκαιρία να επαναφέρει το μάτς στην ισορροπία. Έξω η πρώτη. Τώρα καταλαβαίνετε πως ό,τι συμβαίνει μετράει διαφορετικά. 0 στις 2 σε κρίσιμο σημείο από τον καλύτερο παίχτη αυτής της ομάδας. Ο Μαΐδης λάθος, κλέβει ο Λεμποτέσης και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Τζίφο. Παίρνει φάουλ, κάλες βολές. Το κρίσιμο σημείο είναι άστοχος. Μία στις τέσσερις από το Λεμποτέσι. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι άστοχες βολές. Θα φέρει τη διαφορά στους 4, 41-45. Η απάντηση δεν θα έρθει. Ο Λεμποτέσης μάχεται, κερδίζει όμως ο Γιάτος και φάουλ από το Λεμποτέσιο. Ευκαιρία λοιπόν να μεγαλώσει τώρα η διαφορά. 41-45. Έξω και η δεύτερη. Λεμποτέσης. Κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Ζερβός. Κέβιν για τρεις. Αστοχή σε ένα σουτ που καλύτερα να μην το χαρακτηρίσει, να μην το χαρακτηρίσει. Ο Μαΐδης
Τζίφος. Για 3, για το συν 7. Όχι. Είναι ζωντανή η beat and roll. Rebound από τον Παπαθανασόπουλο. Να πούμε ότι πλέον και οι δύο ομάδες είναι στον bonus. Πολύ σημαντικό και αυτό. Λεμποτές για 3. Όχι. Rebound όμως από τον Kevin. Σε ένα πολύ σημαντικό rebound, ειδικά αν σκοράρουν εδώ οι beat and roll. Λεμποτέσεις. Παπαθανασόπουλος θέλει να βάλει στην πλάτη του έναν κοντύτερο αντίπαλο. Κλέβει όμως την μπάλα ο Τζανής. Και τώρα Τζίφος. Κομαΐδης. Ωραία αλλαγή κατεύθυνση. Πέρασε. Αστόχησε. Δεν μπορεί να σκοράρει και τώρα ευκαιρία με τον Λεμποτέση. Θα δώσει στον Παπαθανασόπουλο για 3. Όχι, βιάστηκε. Δεν χρειάζεται να βιάζονται, υπάρχει χρόνος. Την πήρε ρόλο, κάνουν λάθος. Το πίστεψε, το πήρε, δεν δικαιώ. Τζανής από την άλλη του. Το Γιάννης. Λάθος πάσα, την μπάλα. Για τους beat and roll, όλα αυτά μετά το time out. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Λεμποτές στην επαναφορά. Και υπάρχει τόση του Τζανή. Στο παρκέ. Φοβερή άμυνα και αφήνει στο Τζανί και πέφτει στο παρκέ. Αποχωρεί και ο Σεργιάννης από το μάτι. Απίστευτα πράγματα. Κρατάει την μπάλα σαν τερματοφύλακας. Τζανή. Η μπάλα είναι για τους beat and roll που βγάζουν στην άμυνα. Περνάει το κέντρο. Πολύ κρίσιμη αυτή η επίθεση. Ίσως η σημαντικότερη του αγώνα. Λεμποτέσεις. Step back και εκτέλεση για 3. Όχι. Rebound από ποιον? Από το Λεμποτέση. Μακρινό. Το πολυτιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Στάρει για 3 και πάλι. Ούτε τώρα. Κι άλλο επιθετικό rebound. Με τον Παπαθανασόπουλο. Λεμποτέσεις μέσα. Περνάει το κέντρο, ο Κοκκινωτός, πολύ κρίσιμη αυτή η επίθεση. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα, ο Μαΐδης. Τζίφος θέλει να βάλει την υπογραφή του. Πάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Κοκκινωτός δεν μπορεί, Λεμποτέσεις τώρα. Απίστευτα πράγματα. Λεμποτέσεις, 7-6, πέρασε. Επιθετικό φάουλ του Λεμποτέση. Πανηγυρίζουν έξω αλλά είναι τρίπερ. Απίστευτο μάτς. Μακάρι να μην τελείωνε ποτέ. Τεχνική ποινή έχουμε. Ή time out.
ερχόμαστε στο παιχνίδι μας. Από μπροστά θα επαναφέρουν τώρα οι Netrippers. Τζανής, 44-45, πολύ κρίσιμο σημείο. Ο Τσιρόνης έχει πάρα πολύ αγωνία, έχει πάει στη γραμματεία. Κοιτάξτε εδώ πανέξυπνο, ο Τζανής πετάει την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του. Λίγει το παιχνίδι, 1,1 που μένει. Πανέξυπνα ο παίχτης των Netrippers. Αποβάλλεται το παίχτες. Ρόλ, ο Λεμποτέσης. Βολές για τον Τζίφο. Μέσα η πρώτη. 44-46. Και τώρα θα επιλέξουν να αντιστάσεις το Φίμο. Τι έχουμε? Επαναφέρει τέλος αγώνα, νίκη για τους Netrippers.